έπαθες, μωρή. Τρώμαξε, είδα απότομα. Δεν σου έχω πει να μην βγαίνει απότομα μπροστά μου. Πού γίνεται εκεί, παιδάκι μου, για δεν όχι αύριο με πλατυποδία. Γιατί εσύ νομίζω ότι είσαι καλύτερη. Σαν λουκάνικο με προφυλακτικό είσαι. Έλα, όλοι μαζί, συντονιστείτε όλοι μαζί. Γεια σας. Τι είναι καλέ, τρομάξατε που μας είδατε τα δίδυμα. Εμείς να δεις τρομάρα που πήραμε μόλις να με τις φάτσες μας στον κατρέφτη. Ούτε ταξόγαμα του Φραγκεστάινα. Εμάς η μαμά μας είναι η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκι. Μας συνέλαβε με εξωσωματική γονιμοποίηση. Μας γέννησε στο σπίτι. Μετά μόλις μας αντίκρισε, τότε την πήγανε στο νοσοκομείο. Τη μέρα που μας παρουσίασαν στην επίσημη τελετή επεκράτησε πανικός στην αίθουσα. Μπαμπούλας ΑΕ. Χεστήκαν όλοι επάνω. Μας βάλανε και στο αεροδρόμιο για να μας βλέπουν οι ξένοι που έρχονται. Μόλις μας βάλανε, ματαιώθηκαν όλες οι πτήσεις του εξωτερικού. Αφού έκλεισε το Ελευθέριος Βενιζέλος και ξαναλειτουργήσε το ελληνικό. Ναι, γενικά και όποια βιτρίνα να μας τοποθετήσουν, κλείνουν τα μαγαζιά που μας πουλάνε. Καταστροφή είμαστε. Από τα εκατομμύρια κουκλάκια που κυκλοφόρησαν, μόνο δύο πουλήθηκαν. Εγώ και αυτοί. Μας αγόρασε ένας τυφλός που μόλις είχε βρει το βόσ του. Μην γελάς, μόλις μας είδε το ξανάχασε. Εμάς η μαμά μας, η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκελέκη. Η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκελέκη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Με κάτι μεγάλα ματουκίνουρα, σαν τζουγκράνες ένα πράγμα. Προχτές έσκυψε να φιλήσει τον πρόεδρο τη ΓΔΟΕ. Του καρβώθηκε βλεφαρέλα και του μάγουλο. 7 ώρες χειρουργείο έκανε για να του βγάλουν την κιουγκράνα. Τι έπαθες, μωρή? Αστείο, δεν είπα? Νόμιζα ότι κατουρίθηκες. Πάντως το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων η Γιάννα. Έχει βάλει και στοίχημα. Αυτή βάζει στοιχήματα με τα δικά μας τα λεφτά. Εγώ ένα λότο θέλω να ρίξω. Κανένας φούστη δεν τζοντάρει να δω. Πάντως να σου πω κάτι που δεν ξέρεις, να το έχεις υπόψη σου. Δεν μας φωνάζουν Εφήβο και Αθηνά. Παραδάφνη και Σιμίτη. Όχι ρε πούστη, μην τρελαθούμε τώρα να μου. Καμιά σχέση εγώ με το Σιμίτη. Εγώ είμαι ωραίο παιδί να μου. Τι είσαι εσύ? Ωραίο παιδί. Εσύ είσαι ωραίο παιδί? Έτσι λέει η μαμά μου. Και η δικιά μου λέει ότι είμαι αδύνατη. Ξέρω, αστείο, ε! Όχι, κατουρίθηκα λίγο. Τι λέει, ρε! Ποιος ωραίο παιδί, ρε! Τι λέει, να μάχει κοκκιάρο καμιά κοχιαριά ή έχει τη μούρη, ίδιο και ο Σιμίτης θα είχε. Τώρα που το λες, έχεις δίκιο. Καλά, φοβερή μούρη ο Σιμίτης, ε! Τον είδε τη προάλλη ένα μεθυσμένο, του φύγει και η σούρα του φύγαν όλα. Άρχισε να φωνάζει. Οι ελιές βγάλαν πόδια! Οι ελιές βγάλαν πόδια! Ναι, αλλά θα βοηθήσει πάρα πολύ στην Ολυμπιάδα, σε πληροφορώ, κύριος Πρόεδρος. Γιατί το ξύριγμα στη μούρη του έγινε καινούριο Ολυμπιακό άθλημα. Σλάλομ στον Ελαιώνα. Τώρα που πήγε στην Κίνα με το που είδαν οι Κινέζοι ότι υπάρχει πιο κοντός άνθρωπος από αυτούς, δεν το αντέξανε, κάνανε χαρακτήρι. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι, χάσανε το κοπιράι. Και έχει μονίμως μια γιοχάδα στη μούρη. Έχει μια κιαντίλα. Λε και το τζούγιουν οι αιμορροίδες ένα πράγμα. Με μαγιό τον έχεις δει, με μαγιό. Δεν έχει μου, Χριστού. Έβαλε το μαγιό του, πήγε να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Μόλις τον είδε η θάλασσα, έγινε νεκρά. Εδώ ρε πήγε και του γιαγιού Θεοδόρου στις προάλλες να κάνει μπάνιο και πήγε και ρουφίχτρα. Μόλις τον είδε ρουφίχτρα, τον ξέρασε, κόντεψε να πνιγεί. Ευτυχώς, μας τον έσωσε ένας ναυαγοχιώστης. Μόλις τον έβγαλε στην ξηρά του, λέει ο Σιμίτης, τι δώρο παιδί μου θέλεις να σου κάνω? Και αυτός του είπε, βαζελίνη κύριε πρόεδρε, πολύ βαζελίνη. Γιατί, τι ήθελε τη βαζελίνη? Είχε τελείως αντούβιανο, ρε. Όχι, αλλά... Άμα μας έναν οι Έλληνες ότι έσωσε το Σιμίτη, αν το πηγαίνανε γαμιώντας. Πάντως δεν είναι μόνο στο Σιμίτη, έχει και το επιτελείο του, ε. Μένα μ' αρέσει η Βασούλα η Παπαντρέου. Αυτή είναι η Νικόλ Κίτμαν του κινήματος. Κανονικά αυτή έπρεπε να παίξει την ταινία η άλλη. Κάθε φορά που τη βλέπω, από τις πλαστικές που έχει κάνει, είναι άλλη. Αλλά αυτό το γαμημένο το μάτι δεν φτιάχνει με τίποτα. Ο νισταγμένος βούβαλος. Ενώ ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Ποιος είναι αυτός? Ο Ρίτσαρντ Γκιρ λέμε. Ρίτσαρντ. Ο Τσοχαγιόπουλος. Α, ο κούκλαρος. Όμορφος, όμορφος. Και έξυπνος, έξυπνος. Από μικρός φαινόταν ότι θα γίνει κάτι μεγάλο. Και τι έγινε? 60 χρονών.
Εμένα μ' αρέσει ο Γεωργάκης Παπανδρέου. Ο μόνος που κατάλαβε τι σημαίνει υπουργός των εξωτερικών και έχει το κεφάλι του ίσκου. Κάνει ό,τι του λένε στο εξωτερικό. Και αυτός από μικρός, πολύ έξυπνος. Αφού όταν η μάνα του έβλεπε κάνα φορτηγό με τούβλα έξω από το σπίτι, του λέγε Γεωργάκη, ξύπνα, ήρθε το σχολικό. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία είναι ωραία. Φοβερές μουρες και η Νέα Δημοκρατία. Η Disneyland. Έβρετ Μικιωτάκης, Βαρβιτσιώτης. Τα Digimon. Και αρχηγός του εδώ. Η Κοστάρα ο Καραμαλής. Ο άρχοντας των κοκορετσιών. Αυτό για να μου το θυμηθείτε. Άμα τον βγάλουμε πρωθυπουργό, μετά θα τον κάνουμε και διαφήμιση. Και τι θέλει η διαφήμιση? Σουβλακομανής από τη Ριγίλη στα έξυχε και κέρδισε 4 χρόνια εξουσία. Και δίπλα στον Καραμαλή Νατάσα η Παζαΐτη πήρε και ντοκτοράδι αλληλογραφίας. Άμα είσαι δίπλα στον Καραμαλή δεν έχεις τύχη. Το πολύ πολύ ντοκτορά, τα κοντοσούβια τα τρώει μόνος. Καημενούλα Νατασούλα. Καημενούλα Νατασούλα. Κάθε βράδυ για να τον ξελογιάσει δίνεται γουρνοπούλα στη σούβλα. Το κάνει και καντάδες με το Λουδοβίκο των Ανοχείων. Δεν τη έχει δίνει σημασία ο παλιάνθρωπος. Καπιούρης με τη γαβάθα, παιδί μου. Όλοι τους το μαύρο γάλι έχουν. Ναι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ο Δημητράκη γερε. Ο Μητροπάνος. Ο Αβραμόπουλο γερε. Τι έκανε. Ο Πέδαρο γερε. Μας ξανά φτιάξε και το ΚΕΠ. Το κίνημα ελευθέρων πολιτών. Όχι. Το Κωστάκι έρχομαι πίσω! Α, να μαζευόμαστε! Γι' αυτό σου λέω, Αθηνουλάτσι μου, έρχεται να βγάλω την πατούσα να τους πλακώσω όλους το ξύλο. Να μην τους πλακώσεις τους ανθρώπους, μας βάλανε στην ΟΝΕ και μας κάνανε ασπορή ευρωπαϊκή χώρα, σε παρακαλώ. Και είναι καλό αυτό. Βεβαίως, βρε. Παλιά στην Ελλάδα ήταν ότι υπάρχει ένα τάλιρο, τώρα είναι ότι υπάρχει ένα ευρώ, δηλαδή 70 τάλιρα, με καταλαβείς. Μας στρογγυλοποίησανε, με καταλαβείς. Και τις τιμές και τον κόλλιο, με καταλαβείς. Κατάλαβα, πώς δεν κατάλαβα. Αφού τώρα στη λαϊκή δεν πηγαίνουμε, τη βλέπουμε σε βίντεο. Ε, θυμάσαι παλιά. Αυτό είναι. Όχι, την ταινία που είδες. Την ταινία που είδες. Ποια λαϊκή βρήκε. Προχτές νοικιάσαμε και είδα σε κασέτα λαϊκή δραπετσόνα. Μπράβο, βιάσει αυτό. Ήταν. Ωραίο έργο και συγκινητικό, ε. 2 ώρες κλαίγαμε όταν είδαμε πόσο έχουν τα μαρούλια και οι ντομάτες, να πούμε. Εγώ είδα το πολύ ωραίο πολεμικό δράμα. Η Βαρβάκιο Σαγορά. Όπου στην πρώτη σκηνή είναι πολύ συγκινητική. Γιατί ξυπνάνε οι συνταξιούχοι και ξεκινάνε πρωί-πρωί για την αγορά και συναντούνε μπροστά τους ένα αρνάκι στο κυγέλι. Το κοιτάνε και κλαίνε. Η τελευταία πλημμύρα στην Αθήνα από το κλάμα τους έγινε. Αθηνούλα, θυμάσαι. Παλιά βάζαμε τα καλά μας και κάναμε βόλτα στις βιτρίνες. Τώρα βάζουμε τα καλά μας και κάνουμε βόλτα στα πριγιουνίκ Μαρινόπουλος. Βγάζουμε και αναμνηστικές φωτογραφίες μπροστά στα κεφαλοτήρια. Φέτος κάναμε Πάσχα στα Καρφούρ, στη βιτρίνα με τα αρνιά. Και αντί για αυγά τσουγκρίσαμε τα κεφάλια μας. Εδώ που τα λέμε, κεφάλια είναι αυτά που. Μην το τσουγκρίζει πολύ το κεφάλι, σου καμιά ώρα θα βρεθεί σε κανένα ελληνικό νοσοκομείο. Και... ελληνικά νοσοκομεία. Μην το δείτε αυτό, είναι θρίλια. Αυγά τι καθαρίζουνε, τι είναι αυτό το. Γι' αυτό οι γιατροί, αν έχετε παρατηρήσει, φοράνε συνέχεια μάσκες και γάντια. Για να μην αφήσουν αποτυπώματα στο πτώμα και τους αναγνωρίσουνε. Ναι, αφού τώρα το μελοθάνατο ασθενή δεν τον εξομολογεί παπάς. Ο γιατρός κατευθείαν. Την εγχείρηση την κάνει με άμφια. Στο ένα χέρι τον υστέρι και στο άλλο το. Αντέγια! Αντέγια! Κακό αμύρι αρρωστούλιδες με το που μπαίνει ο γιατρός στο επισκεπτήριο σηκώνουν τα χεράκια τους ψηλά. Χαίρε Κέσσαρ, η μελοθάνατη σε χαιρετού. Και μετά οι γιατροί αμολάνε τις γάτες, όπως παλιά αμολάγαν τα λιοντάρια στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τι να πω ρε για την παιδεία, ρε. Τι να πω ρε. Η μόνη απορία που έχουν τα παιδιά στο μάθημα της ιστορίας είναι στην έξοδο του Μεσολογίου ποιος περίμενε τους παίκτες, ο Μικρούτσικος ή ο Μακρύδης. Άκουρε τα μαλακισμένα, ρε να μου. Τι βρήκε, γυρε. Σκατόπαιδα, τι βρήκε, γυρε. Το είπε ο Πάκα. Τι βρήκε, γυρε, τα παιδάκια, ρε. Μη έχει τα παιδάκια αυτά, με ρε. Αφού σήμερα δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιο είναι ο κοτροκολόνης.
Ο Μαξίρμαν Ακαρφόν με το θυπλανό μας τα πήραμε τα 50 και δα χιωμάδα νερά. Σαν να έχεις δίκιο, ρε Αθηνούλα. Τι να κάνουμε κι εμείς τα κακόμοιρα. 20 χρόνια μας υπόσχονται τα ίδια και τα ίδια. Πώς να είναι κανείς σήμερα αισιόδοξος. Έτσι και πει σήμερα κάποιος ότι ελπίζει ένα καλύτερο αύριο ή μαλάκα θα τον επούνε ή πασογκζή. 20 χρόνια το ίδιο έργο βλέπουμε. Αυτό το πράσινο με τους ίδιους πρωταγωνιστές και το ίδιο σκηνικό πράσινο και το μάτι μας πια. Πάντως ένα πράγμα να ξέρετε. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα αν πρώτα δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Και δεν εννοώ να αλλάξουμε και να γίνουμε φίβους και Αθηνά. Ούτε Δάφνη και Χιμίτης και Νατάσια και Κωστά. Άλλο εννοεί το μορφό παιδό. Μωρή, μην τους κάνεις έτσι. Στην άλλη φορά ανεβήκα να πάνω. Βρέχεις. Βρέχεις. 20 χρόνια το ίδιο έργο. Μορμπάς, ήρθε η ώρα να τα αλλάξουμε.